Πραγματικά εκείνο το ρεπορτάζ είναι αποκαρδιωτικό από το site neakriti.gr που έχει τον τίτλο «Κρήτη, αποκαρδιωτικές εικόνες, ξερές ελιές πάνω στα δέντρα, η χαμένη σοδιά φέρνει σε απόγνωση τους παραγωγούς». Με ό,τι σας ανέφερα ότι περιλαμβάνει πριν από λίγο. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι έχει σταλεί και μία επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο από αγροτικούς συλλόγους Κρήτης και όχι μόνο, για την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ελληνοποιήσεις προϊόντων από χώρες όπου επιτρέπεται η χρήση ουσιαστικά φυτοφαρμάκων και καταλήγουν στο πιάτο μας. Την επιστολή αυτή στέλνουν οι αγροτικοί σύλλογοι Ιεράπετρα, Σιτία, Σελήνου, Τυμπακίου, όπως επίσης και Φιλιατρών Μεσσηνίας. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι και δεν έχει γίνει κάποιο λάθος και δεν έχω ξεχάσει και κάποιον, κύριε Πρόεδρε, κυρία Γενική Γραμματέα του ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, κύριε Μιχάλη Βιαννιτάκη. Έτσι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ναι, πολύ σωστά τα είπατε. Ήταν μία επιπλέον επιστολή, δεν είναι η μοναδική, και να πούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, είναι διαχρονικό. Και αν μπορείτε, λίγο να μετακινηθείτε για να σας ακούει ο κόσμος λίγο πιο καθαρά, θα ήταν και πιο δυνατά, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Με ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι, για να δούμε. Ωραία. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους, δεν ξέρω τι ακούστηκε πριν. Όπως είπατε, ήταν μια επιστολή, μια επιπλέον επιστολή από τις πολλές που έχουμε στείλει για αυτό το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα, είναι ένα θέμα διαχρονικό. Το έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην επιτρέπει ουσιαστικά, μάλλον να δημιουργεί συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού για τον Έλληνα παραγωγό. Και αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα οριακό σημείο. Και όχι συνθήκες αθέμη του ανταγωνισμού, συνθήκες επικίνδυνα αθέμη του ανταγωνισμού. Διότι εάν μπούμε στο σημείο εκείνο της επιστολής, αυτής της νέας επιστολής, για τον τρόπο της καλλιέργειας και το τι επιτρέπεται και το τι απαγορεύεται, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, κύριε Βιαννιτάκη. Προφανώς, εκτός από την οικονομική ζημιά που επιφέρει όλη αυτή η κατάσταση στους αγρότες, εμείς αυτό που εστιάζουμε περισσότερο είναι και το αποτέλεσμα που φτάνει στους καταναλωτές. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Είναι κίνδυνος πλέον να επιτρέπουμε τόσο μεγάλες ποσότητες να μπαίνουν στη χώρα μας από τρίτες χώρες, οι οποίες επιτρέπεται η χρήση χημικών δραστικών ουσιών, που στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν απαγορευτεί τουλάχιστον 20 χρόνια και έχουν απαγορευτεί για το λόγο ότι αποδεδειγμένα προκαλούν καρκινογενέσεις. Άρα, σε αυτό το σημείο εστιάζουμε και εμείς στο Υπουργείο. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι, πρέπει επιτέλους να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, να προστατεύσουμε και τους παραγωγούς, αλλά κυρίως τη δημόσια υγεία. Και επιτέλους ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Γιατί εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε. Για παράδειγμα, το μήνα Σεπτέμβριο στην Ελλάδα εισήχθησαν από την Τουρκία 4.615.000 κιλά ντομάτας. Πού πήγε αυτή η ποσότητα, μπορεί κάποιος να μας πει. Πού πήγε. Είδε κάποιος από τους ακροατές αυτή τη στιγμή που μας ακούει κάποιο τελικό σημείο πώλησης που να γράφει ντομάτα προέλευσης Τουρκίας. Όχι βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γιατί και ο τουρίστας κάποια στιγμή πρέπει να ξέρει και τι τρώει. Και της εστίασης θα πρέπει να ξέρει τι τρώει. Ο πελάτης της εστίασης αναφέρομαι. Δηλαδή αυτές οι ποσότητες κάπου πηγαίνουν. Είτε ελληνικές, είτε χωρίς να φαίνεται καθόλου όνομα. Είναι μόνο οι ντομάτες? Εστιάζουμε και είναι μόνο η Τουρκία? Εστιάζουμε περισσότερο στην ντομάτα γιατί είναι ο βασιλιάς των κυπευτικών όσον αφορά το προϊόν και εστιάζουμε περισσότερο στην Τουρκία γιατί από εκεί έρχονται οι περισσότερες μεγαλύτερες ποσότητες. Σίγουρα υπάρχουν και βαλκανικές χώρες οι οποίες θέλουν και αυτές ιδιαίτερη προσοχή, η Αλβανία και η Πολωνία. Δεν είναι όμως στο βαθμό όπου είναι η Τουρκία γενικότερα και σαν την συχνότητα που μπαίνουν στην Ελλάδα.
Μπορεί να φεύγουν από την Ελλάδα και προς τα έξω ως ελληνικές για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ντομάτες συνήθως οι ελληνικές μόνο στη σημερινή περίοδο πάνε στα Βαλκάνια κυρίως. Δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι συνθήκες για να μπορούν να ταξιδέψουν σε μεγαλύτερη απόσταση. Αλλά τα υπόλοιπα είδη που πρέπει να ελέγχονται έχει μία λίστα. Αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε. Υπάρχει μία λίστα σε κάθε κράτος σε κάθε κράτος από τρίτη χώρα που εισάγει προϊόν σε ευρωπαϊκό έδαφος, έχει μία λίστα υποχρεωτικών ελέγχων. Σε αυτή λοιπόν τη λίστα για την Τουρκία, η Ευρώπη επιβάλλει να ελέγχονται 10 προϊόντα. Μόνο 10 προϊόντα και αυτά σε ένα ποσοστό από 5 μέχρι 10%. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα προϊόντα φανταστείτε ότι είναι και τα αμπελόφυλλα. Τα αμπελόφυλλα, ό,τι ποσότητα έρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα πρέπει να ελέγχεται σε ένα ποσοστό από 5 μέχρι 10%. 10 φορτία έρχονται. 100 φορτία έρχονται, συγγνώμη. Μόνο τα 5 θα ελεγχθούν για αυτό το σκοπό. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλες οι αποκλίσεις. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι τουλάχιστον να μπει και η ντομάτα Τουρκίας στον υποχρεωτικό έλεγχο. Μάλιστα. Εκεί λέτε ότι εντοπίζετε το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό αυτή η νέα επιστολή, για να ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται και τι είναι αυτό το οποίο βάζουμε στο δικό μας το τραπέζι. Σε ό,τι αυτό είναι το ένα κομμάτι της κουβέντας μας, για να μας πείτε και αναλυτικά το τι συμβαίνει. Εξαιτίας από την άλλη της ανομβρίας υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ακούσατε στον πρόλογό μου και το ρεπορτάζ το οποίο τρέχει με το τι γίνεται και ότι φέτος ούτε ελιές, κύριε Βιαννιτάκη. Ναι, η αλήθεια είναι έχουμε και εμείς αυτή την εικόνα, τουλάχιστον από την περιοχή μας και μέχρι τη Σιτία που έχουμε επικοινωνία συχνά. Βλέπουμε ακριβώς τα δύο άκρα. Βλέπουμε ελαιώνες οι οποίες οι ιδιοκτήτες τους είχαν τη δυνατότητα να ποτίσουν και υπάρχει μια σχετικά καλή καρπόδεση, όχι πολύ καλή αλλά σχετικά καλή. Και από την άλλη βλέπουμε ελαιώνες εντελώς ξηρούς. Δεν υπάρχει μία μέση κατάσταση. Πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτές τις εικόνες, ελαιώνες να είναι εντελώς ξηροί και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα για τα επόμενα χρόνια. Εάν βέβαια βγάλουμε τη φετινή χρονιά, γιατί υπάρχουν και τα υπόλοιπα προβλήματα, το εργατικό δυναμικό, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω πόσοι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ελαιοκομική περίοδο με μια σχετική. Καλά, για τις ελιές οι οποίες δεν έχουν και είναι εξαιρές, εκεί με το θέμα είναι λήξαν. Και ακόμα και αν βρέξει, όπως λένε ή λέτε οι περισσότεροι από εσάς, αυτό θα είναι υπέρ του δέντρου για την επόμενη χρονιά και όχι για την τρέχουσα περίοδο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελιές οι οποίες έχουν εξαιρεθεί και τις ελιές οι οποίες δεν είναι ποτιστικές. Είναι λύση αυτό που έχει ακουστεί κατά εσάς, κύριε Βιαννιτάκη, και που λέει ότι ενδεχόμενα θα πρέπει να πάμε σε ένα παράδειγμα όπως σε άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες, ένα βαθύ ιουλικό κλάδεμα των ελαιόδεντρων στο μεσοδιάστημα μέχρι να ανθίσει και πάλι η ελιά, να μεγαλώσει, να ανθίσει, να βγάλει καρπό η ελιά, να υπάρχει πραγματικά μια καλή ενίσχυση στον παραγωγό. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πρακτική η οποία δεν νομίζω εγώ προσωπικά ότι έχει κάποιο νόημα. Αυτή τη στιγμή όταν ένα δέντρο είναι ξέρω, σημαίνει ότι η χημή του είναι την χειρότερη δυνατή κατάσταση και από εκεί πέρα το να κλαδέψεις ή να μην κλαδέψεις δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα εάν δεν βρέξει ουσιαστικά εν τέλει. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία προφανώς παραγωγή θέλουν να ανταποκριθούν, αλλά το βασικό μας πρόβλημα είναι άλλο και όχι το να κλαδέψουμε, να κάνουμε βαρύ κλάδεμα ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θέλω. Καλημέρα σας, κύριε Βιαννιτάκη, από το Ράδιο 984.